Γεια σας παιδιά, το τρασίρωσα εδώ πέρα σε άλλο ένα ακόμα βιντεάκι και είμαι λίγο συνεχωμένος. Παρ' όλα αυτά θα σας πω 2-3 πραγματάκια για το τι να κάνετε όταν είστε άρρωστοι, αν πρέπει να κάνετε προπόνηση ή δεν πρέπει να κάνετε προπόνηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε εγώ τι κάνω προσωπικά. Αν είμαι άρρωστος στο σημείο το οποίο το να έχω πυρετό και πονοκεφάλους και τα λοιπά, θα επιλέξω να μην πάω γυμναστήριο. Διότι, πρώτον, αν πας γυμναστήριο ενώ έχεις πυρετό, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα αποδώσεις σίγουρο στο γυμναστήριο. Πάει αυτό. Οπότε αφού δεν θα αποδώσεις στο γυμναστήριο, θα πας τζάμπα. Το δεύτερο είναι ότι επειδή θα πας και θα καταπονέσεις περισσότερο το σώμα σου, θα αναγκαστεί να αναρρώσει πιο αργά και από την αρρώστια. Οπότε θα ρίξεις και πίσω την αρρώστια, θα κρατήσεις περισσότερο δηλαδή καιρό άρρωστος και δεν θα κάνεις καλό και στην προπόνησή σου. Τώρα, αν είσαι λίγο μπουκωμένος και συνάχεια και ιστορίες και τέτοια όπως είμαι εγώ τώρα, δεν το συζητάμε, θα πας προπόνηση, γιατί άμα δεν πας προπόνηση απλά δίνεις μια δικαιολογία στον εαυτό σου για να μην πας προπόνηση. Αυτό ήταν για σήμερα, να ξέρετε ότι και χωρίς και με συνάχεια και με ψιλοβίχα πάμε προπόνηση. Μόνο με πυρετό και με χοντρούτσικες αρρώστιες δεν πάμε. Λοιπόν, οπότε εγώ συνέχισα να κάνω και έκανα προπόνηση όλη τη εβδομάδα. Και σήμερα είχαμε πάγκο, Σάββατο, σήμερα είχαμε πάγκο 130 κιλά, 4 επαναλήψεις, που είναι ρεκόρ για τα κιλά αυτά για μένα προσωπικά. Θα το δούμε στη συνέχεια το βιντεάκι. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, κάντε like και subscribe όσο θέλετε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Well.